Υπάρχει ένα έχω φίλες, με αγαπάνε, με προστατεύουν. Ένα πολύ ωραίο μότο, ένα σλόγγαν ωραίο που λέει ότι οι παντρεμένοι ζουν σαν σκύλοι, αλλά πεθαίνουν σαν άνθρωποι. Ωραίο. Ενώ οι ανήπαντροι ζουν σαν άνθρωποι και πεθαίνουν σαν σκύλοι. Γιατί δεν έχουν κανένα να τους κλέψει. Πάντως, εγώ τον αδερφό μου που αγαπάει το γάμο. Είναι υπέρμαχος του γάμου ο αδερφός μου. Έχεις ανιψάκια? Έχω δύο κούκλες, την Αναστασία και την Αριάδνη. Ο αδερφός μου έκανε το ρεκόρ, 4 γάμους. Δηλαδή, τι να παντρεύω, του λέω, έλεος, σταμάτα παντρεύεσαι, Νίκο. Δεν γίνεται. Γάμους. Ναι, υπέρμαχος του γάμου. Μικρότερος ή μεγαλύτερος από εσένα? Μεγαλύτερος. Πόσα χρόνια? 10 χρόνια, 12, 10. Έχεις καιρό, ρε φίλε. Είμαστε μικροί ακόμα. Αυτό σου λέω. Είμαστε δεν λέμε την ηλικία. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Είσαι ψιλοπούρο, βέβαια, για να είμαστε. Λέμε, είμαστε. Κρατιέσαι πάρα πολύ. Αντιγόνη είπε ότι αν είναι η τέταρτη δεκαετία, αλλά μπορεί να είναι ή 41. 44. Ή 49. Καταλαβες. 44. Μπράβο. Βεβαίως. Ανάση είσαι. Γυμνάζεσαι, τι κάνεις? Ναι. Κάτι προσέχω τη διατροφή μου. Ναι. Γυμνάζομαι λιγάκι. Όχι ότι είμαι στα γυμναστήρια. Μυστικά ομορφιά από το Θανάση Μισκαδωράκι. Ναι, και φαίνουν ναι. Τρελαίνουν, θα το ζούσα και αυτό. Ναι. Δηλαδή, όχι, όχι. Με τους, δηλαδή και στο Μπαρτσαλάκι το κυνηγάω γιατί έχει παχύνει. Τους φίλους μου, δηλαδή έχω πάρει ένα μονόζυγο. Έχω βάλει όλο το θείασο και προπονείται. Είμαι οργανωτικός τύπος. Ο Γιάννης ο Μπέζος πώς είναι ως σκηνοθέτης? Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω, εγώ το βλέπω κάθε φορά εδώ πέρα, είναι ευλογημένος. Αλλά πολύ ευγενικός. Ναι, όλοι μου λένε ότι είναι έτσι απότομα. Καμία σχέση.